60 χρόνια τώρα, τα Θοδωρού είναι ο τόπος εκτροφής του κριτικού εγάγρου. Ο άνθρωπος έχει μόνο τον ρόλο του φύλακα και του προστάτη, πάλι από τον άνθρωπο, αφού αντί να το σέβεται και να το θαυμάζει ως μοναδικό και προστατευόμενο είδος, τον κυνηγά για να πουλήσει το κρέας του για ένα πιάτο φαγητό. Η δασική υπηρεσία αυτό το καταπολεμά εδώ και χρόνια και γι' αυτό με δύο φύλακες προστατεύει τα ζώα στο νησί. Μεταφέρθηκαν κριτικοί έγαγροι εκεί από τη Σαμαριά εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Έκτοτε ζούνε αυτοί, έχουμε μωρά, έχουμε να γεννιούνται, έχουμε θανάτους, νοείται. Κάνουμε συνήθως καταμετρήσεις, είναι και χρονιά που έχουμε μετρήσει 115, είναι και χρονιά που έχουμε μετρήσει 80. Στην ερώτηση για το αν κάποιοι κυνηγούν τα γρίμια στα Θοδωρού, η κυρία Πατεράκη ελπίζει πως όχι πλέον, αν και το χειμώνα οι δύο φύλακες του νησιού είναι δύσκολο καθημερινά να βρίσκονται στα Θοδωρού. Τη χειμερινή περίοδο, επειδή η προβλήτα καταστρέφεται, αφαιρούμε την ξυλία, γιατί δεν είναι εύκολο να ξαναγοράζουμε την επόμενη χρονιά ξανατοποθέτηση και δεν είναι εύκολο να δένει η βάρκα μας. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και ακριβή εικόνα. Ευχόμαστε να μην τα έχουμε αυτά. Ευχόμαστε, παιδιά, γιατί είναι ντροπή σαν κάποιος πολίτης των Χανίων κάνει αυτό το πράγμα. Πηγαίνει και τώρα να σκοτώσει ένα γρίμι. Έχουμε βέβαια και αγρίμια, ψόφια. Στην αναπαραγωγική περίοδο εκεί που κουτουλιούνται τα αρσενικά, έχουν μπλεχτεί τα κέρατα, έχουν πέσει στη θάλασσα και δυστυχώς ψοφίσαν. Έχουμε βρει δύο τέτοια. Για κρίμα είναι βέβαια, αλλά τι κάνουμε αυτή την φύση. Εύχομαι κυνήγι να μην έχουμε. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε το 2022, όπου βρέθηκαν 85 κρικροί, ενώ φέτος με κάμερες νυχτός και άλλες μεθόδους, ειδικός συνεργάτης θα καταγράψει λεπτομερώς τόσο τα άτομα του πληθυσμού, όσο και τα άλλα είδη που υπάρχουν στο νησί, όπως είναι ο άρκαλος, που προβληματίζει την υπηρεσία για το πώς εγκαταστάθηκε. Ευτυχώς έχουμε μεγάλη ποικιλία. Έχουμε και λαγό, έχουμε και άρκαλο, που αυτό δεν το περιμέναμε ποτέ. Έχουμε και πέρδικες. Βέβαια η γλάρη είναι πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ και είναι και μια ψιλοκαταστροφή. Γιατί τρώνε, χτυπάνε και άλλα ζωντανά. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσουν και ένα λαγό. Η γλάρη. Ναι, παιδιά, όταν γεννάνε, όταν έχουν τα αυγά, ναι, είναι τελείως επικίνδυνο. Μπορεί να σου, και σένα να σου χυμίξουνε. Η κυρία Πατεράκη υπογραμμίζει ότι όταν θα συνταξιοδοτηθούν σε λίγα χρόνια οι δύο φύλακες των Θοδωρού, αν δεν γίνουν νέες προσλήψεις προσωπικού, οι οποίοι να κατέχουν και δίπλωμα για τη βάρκα του δασαρχείου, το νησί θα μείνει αφύλακτο και εύχεται η πολιτεία να το προστατέψει και να μην το αφήσει στην τύχη του και βορρά στον κάθε καιροσκόπο. Είναι παντού, γιατί δεν υπάρχει θέμα φύλαξης στον Εθνικό Δρυμό. Πόσα χρόνια θα μας ακούν να περπατάμε, πόσα. Και στο νησί θα είναι βέβαια πρόβλημα. Εννοείται, ποιος θα πάει. Άντε και να βρούμε έναν. Ένας δεν μπορεί να βγάλει όλη τη σεζόν. Ένας άνθρωπος πότε θα κάτσει Σαββάτο, θα κάτσει Κυριακή, θα κάτσει σπίτι του. Δεν γίνονται αυτά. Να το κοιτάξουν οι αρχές και να μην τις καταργήσουν, γιατί έχουν προσφέρει δασικές υπηρεσίες πάρα πολλά στο νομό.